Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Ευτυχισμένος, λέει εκείνος, συγγνώμη, εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει το σπίτι, τότε μάταια κοπίασαν εκείνοι που τον οικοδομούν. Οίκος, σπίτι, καταρχάς είναι το σπίτι. Προσέξτε, είναι το σπίτι. Κατ' επέκταση είναι το σπιτικό. Δηλαδή είναι η οικογένεια. Έχουμε λοιπόν το σπίτι και το σπιτικό. Και λέει τώρα ο ψαλμός, εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει ή το σπίτι ή το σπιτικό, μάταια κοπιάζουν εκείνοι που το οικοδομούν. Και ας δούμε καταρχάς το θέμα σπίτι. Δηλαδή αυτό που λέμε ντουβάρια, αυτό που λέμε σπίτι. Πολλοί επεχείρησαν να χτίσουν σπίτι, μάλιστα ερήμη πάντοτε του Θεού. Δηλαδή δεν είπαν, Κύριε, αν θέλεις, αν θέλεις, γιατί μπορεί ο Θεός να μην θέλει, αν θέλεις δώσε την ευλογία σου να χτίσουμε ένα σπιτάκι. Αλλά δεν το πέτυχαν, γιατί ερήμην του Θεού εκκινούντο. Δηλαδή θες δε θες, εγώ θέλω να χτίσω σπίτι. Θες Θεέ μου, δεν θέλεις Θεέ μου, εγώ θέλω να χτίσω σπίτι. Ναι, αλλά τότε, κι αν ακόμη το χτίσει το σπίτι αυτό, μπορεί κάποτε να γίνει σεισμός και να γκρεμίσει. Και ακόμη όχι μόνο να γκρεμίσει, αλλά και να σκοτώσει και τους ενίκους. Σας θυμίζω, χωρίς να ξέρω πρόσωπα και πράγματα, σας θυμίζω όταν με τον τελευταίο σεισμό των πολύ μεγάλων στην Θεσσαλονίκη έπεσε μια πολυκατοικία που την είχε οικοδομήσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης που ήταν και εργολάβου και τον σκότωσε. Αυτός ο άνθρωπος, σας είπα, ούτε τον ξέρω, ούτε την οικογένεια, τίποτα, απλώς ό,τι διαβάσαμε στις εφημερίδες. Ερωτώ, χωρίς να ξέρω, απλώς λέγω ένα σχόλιο. Άραγε, είπε, αν ο Θεός θέλει να χτίσουμε το σπιτικό αυτό, το σπίτι αυτό, την πολυκατοικία. Το θέλει, δεν το θέλει. Θέλω να σας πω ότι πολλές φορές πάμε να φτιάξουμε κάτι, αλλά δεν είμαστε σίγουροι αν τελικά θα το επιτύχουμε. Γιατί απλούστατα, το ξαναλέω άλλη μία φορά, δεν ρωτήσαμε τον Θεό. Δεν πήραμε την ευλογία του Θεού. Δεν είπαμε, θέλει ο Θεός. Αν με ρωτήσετε πώς μπορούμε να ρωτήσουμε τον Θεό, θα το κάνουμε έτοιμα στην προσευχή μας. Και θα πούμε, Κύριε, εγώ επιθυμώ να χτίσουμε ένα σπίτι. Θέλεις εσύ να το χτίσουμε? Αν θέλεις, ευόδωσέ το. Αν δεν θέλεις, μην το ευόδωσες. Οπότε σημαίνει, αν δεν το χτίσουμε, δεν θέλει ο Θεός. Ύστερα, θα πάρουμε ευλογία από τον πνευματικό μας. Το ακούσατε αυτό? Θα πάρουμε ευλογία από τον πνευματικό μας. Και θα του πούμε, επιθυμούμε να χτίσουμε ένα σπίτι, έχουμε την ευλογία. Αν εξετάσει ο πνευματικός κάποια πραγματάκια και κρίνει για ένα όχι, θα πει όχι. Θα ακούσουμε, θα υπακούσουμε. Αν πάλι εξετάσει και δει ότι δεν υπάρχει κάποιο λόγος, κάποιος λόγος εμπόδιο, τότε θα πει, να έχετε την ευλογία του Θεού, να το κάνετε αυτό. Έτσι παίρνουμε την ευλογία και ερωτούμε τον Θεό. Αναθέτουμε στο Θεό την όλη αυτή υπόθεση. Κάποτε ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός είχε βρεθεί στη Ζάκυνθο. Και όπως περπατούσε εκεί σε έναν δρόμο, είδε να χτίζουν ένα πολύ μεγάλο σπίτι. Στάθηκε, το κοίταξε και λέει, για κοίταξε οι άνθρωποι που χτίζουν τόσο μεγάλο σπίτι, αφού δεν πρόκειται κανείς να κατοικήσει μέσα. Το σπίτι αυτό, αγαπητοί μου, πριν τελειώσει, πέθαναν όλοι εκείνοι που τα κατοικούσαν. Από τι πέθαναν δεν μας λέει η ιστορία. Το θέμα είναι ότι πράγματι στο σπίτι εκείνο δεν είχε κατοικήσει κανένας. Γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία μας έχει ευχή θεμελιώσεως οίκου. Όταν κάνουμε τα θεμέλια, καλούμε τον ιερέα και κάνει αγιασμό, ραντίζονται τα θεμέλια με τον αγιασμό. Και μάλιστα υπάρχει και η εξής συνήθεια, να βάζουν σε μπουκαλάκια, 4 μπουκαλάκια, εκείνον τον αγιασμό που ετελέστη, και να το βλώνουν καλά και να το βάζουν στις 4 γωνιές του σπιτιού, εκεί που μπαίνουν τώρα τα θεμέλια. Είναι καταπληκτικό ότι ένα θαύμα, είναι πραγματικά θαύμα, σπίτια που χαλάνε 200-300 ετών, σπίτια
τόσο θα υπολογίζουν τα σπίτια αυτά, ερείπια πια, έχουν χαλάσει από την εποχή, ξέρω εγώ, της τουρκοκρατίας και τα λοιπά, βρίσκουν στα θεμέλια αυτά τα μπουκαλάκια και έχουν μέσα τον αγιασμό. Το καταπληκτικό που είναι, είναι ότι ο αγιασμός αυτός είναι φρέσκος, σαν να έγινε εκείνη την ώρα. Έτσι σημαίνει ότι όταν ξεκινάμε να χτίσουμε το σπίτι μας, που επιτέλους ίσως οι πιο πολλοί άνθρωποι, αν θα κάνουν σπίτι, ένα σπίτι κάνουν στη ζωή τους, να ξεκινήσουμε με την ευλογία του Θεού. Γι' αυτό λέγει ο στίχος, εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εάν δεν έρθει ο ίδιος ο Κύριος να οικοδομήσει, πώς να οικοδομήσει? Με την ευλογία του, μάταια κοπιάζουν εκείνοι που χτίζουν. Όμως οίκος είναι και το σπιτικό, διότι κατ' επέκταση, όπως τα λέγαμε τώρα αντίστροφα, εκκλησία είναι η πιστή, και κατ' επέκταση τα ντουβάρια του ναού τα λέμε ομοίως εκκλησία. Έτσι εδώ τώρα αντίστροφα είναι, από το σπίτι, εκείνοι που κατοικούν μέσα στο σπίτι λέγονται σπιτικό, δηλαδή η σπιτική, δηλαδή η οικογένεια, δηλαδή η ένικη. Αλλά πως ξεκινάει ένα σπιτικό? Με το γάμο δύο ανθρώπων, παντρεύονται και κατοικούν στο καινούργιο τους το σπίτι. Καινούργιο το σπίτι, συνήθως καινούργια και η οικογένεια. Τώρα όμως πρέπει όχι μόνο να ευλογηθεί το σπίτι, αλλά πρέπει να ευλογηθεί και η οικογένεια. Και ξέρετε πως ευλογείται η οικογένεια? Με τον γάμο. Γι' αυτό γράφει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας στην επιστολή του προς τον Άγιον Πολύκαρπον τα εξής. Πρέπει, λέγει, μετά γνώμης του επισκόπου την ένωση ποιήστε, είναι ο γάμος ή κατά κύριον και μη κατ' επιθυμίαν, πάντα εις τιμήν Θεού γυναίστον. Εκείνοι που πρόκειται να παντρευτούν, να παντρεύονται μετά γνώμης του επισκόπου. Δηλαδή θα ερωτηθεί η εκκλησία, θα πάμε στο πνευματικό, θέλεις να παντρευτείς, θα λέγαμε κορίτσι μου, θέλεις να παντρευτείς αγόρι μου, θα πας να πεις στο πνευματικό σου, θέλω να παντρευτώ. Ωραία, βρες μια κοπέλα θα σου πει και άλλα να μου πεις. Θα βρει μια κοπέλα, και αντίστροφα για την κοπέλα, στην κοπέλα για το παιδί, το αγόρι. Βρήκα μια κοπέλα, για πες μου, θα πει ο πνευματικός, τι είναι αυτή η κοπέλα, πώς τη βλέπεις, τι είναι η οικογένειά της, τι γράμματα ξέρει, τι ηλικία είναι. Δηλαδή μερικά πράγματα που να είναι, το ξέρετε αυτό, να είναι κοντινά με του παιδιού τα γράμματα, ας πούμε, την κοντινά με του παιδιού την ηλικία και το καθεξής. Δεν πρέπει η κοπέλα να είναι πιο μεγάλη από το παιδί. Δεν πρέπει, ας πούμε, εκείνος να είναι, ξέρω εγώ, 20 χρόνια πιο μεγάλος από εκείνη, ή 15. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί ο ένας να είναι πάμπλουτος και ο άλλος να είναι πάμπτωχος, γιατί θα υπάρξει όχι καλή κατάσταση και το καθεξής. Είναι ο ένας να είναι καθηγητής πανεπιστημίου και η άλλη, ξέρω εγώ, ή ο άλλος αντιστοίχως, να είναι του δημοτικού σχολείου. Όχι. Αυτά πρέπει να είναι κοντινά. Κατόπιν. Είναι καλός χαρακτήρας. Πώς τη βλέπεις? Ύστερα. Σου γεμίζει την καρδιά σου. Σ' αρέσει. Το κουβεντιάζει ο πνευματικός, η εκκλησία, με τον ενδιαφερόμενο. Διότι δεν θα πούμε δύο άνθρωποι που θέλουν να παντρευτούν, δεν τους έχουμε σε δύο σακιά και θα βγάλουμε από το ένα σακί τον ένα, θα βγάλουμε από το άλλο σακί τον άλλον και θα πούμε εμείς, γιατί έτσι το νιώθουμε, κοιτάξτε τώρα εσείς παντρευτείτε. Πώς? Και η γνώμη προσωπική που πάει. Πρέπει λοιπόν κατά κάποιο τρόπο δύο άνθρωποι να συμφωνήσουν, αλλά θα ερωτήσουν. Διότι μπορεί να πει η εκκλησία, παιδί μου, αυτή η κοπέλα δεν σου κάνει, θα δυστυχήσεις. Ή κορίτσι μου, αυτό το παλικάρι δεν σου κάνει, θα τρως ξύλο θερίπι, θα είναι εγωιστής και θα κλαίεις μέρα νύχτα και το καθεξής. Έτσι αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να ερωτηθεί η εκκλησία, και όχι μόνο για να δώσει συμβουλές, αλλά πρέπει να ερωτηθεί για να δώσει την ευλογία της στην εκκλησία, το μεγάλο αυτό θέμα, την ευλογία της. Έτσι λοιπόν πρέπει να πάρουν ευλογία. Γι' αυτό λέγει ο γάμος να μην είναι κατ' επιθυμίαν, αλλά να είναι όπως ο Θεός θέλει, εις τιμήν Θεού γινέστο, να γίνεται προς τιμή του Θεού. Προσέξτε κάτι εδώ, εάν αυτά λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος και που είναι πράξη πια της εκκλησίας μας η ιερολογία του γάμου, σας ερωτώ τι θα είχαμε να πούμε για τον πολιτικό γάμο?
Ξέρετε τι σημαίνει πολιτικός γάμος? Δεν θέλω την ευλογία του Θεού. Τα ακούσατε πως το είπα? Δεν θέλω την ευλογία του Θεού. Την αποποιούμε, την πετάω, δεν τη θέλω. Δεν χρειάζομαι τον Θεό. Δεν τον έχω ανάγκη τον Θεό. Μα τότε ο γάμος του παιδί μου είναι ανευλόγητος. Και άκουσε τι λέει ο στίχος: εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει το σπιτικό σου, μάται αφοπιάζεις να φτιάξεις σπιτικό. Αν μου πείτε, και εκείνοι οι γάμοι που ιερολογούνται και πηγαίνουν στράφη και καταλήγουν σε διαζύγια και καταλήγουν και καταλήγουν και καταλήγουν, θα σας απαντήσω πάλι πολύ απλά. Είναι εκείνοι που παντρεύονται και θεωρούν το γάμο σαν ένα τύπο, σαν μια κοινωνική υποχρέωση. Πάω να παντρευτώ για τα μάτια του κόσμου και δεν ξέρω τι άλλο. Στην πραγματικότητα όμως, ξέρετε, δεν πιστεύουν τίποτα ή ζουν βρώμικη ζωή. Θα πω κάτι ακόμα. Θέλω να σε ευλογήσει ο Θεός. Πολύ ωραία να σε ευλογήσει ο Θεός. Μα παιδί μου, εάν ξεκίνησες τη ζωή σου πρώτου γάμου με πορνεία, με πορνεία, σήμερα είναι συνήθεια, το ξέρετε αυτό, προχωρούν οι σχέσεις των νέων πρώτου γάμου. Εάν λοιπόν ξεκινάς πρώτου γάμου με πορνεία, σε ρωτώ, πώς ζητάς τώρα την ευλογία του Θεού? Εκείνα τα στέφανα, ξέρετε τι είναι? Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι τα στέφανα της νίκης στον τομέα, στον χώρο της σοφροσύνης. Γιατί στάθηκες αγνός και καθαρός μέχρι εκείνη την ώρα. Και έρχεται λοιπόν η Εκκλησία, που στάθηκες μπροστά σε εκείνο το τραπεζάκι που είναι υποκατάστατον της Αγίας Τραπέζης, να σε ευλογήσει και να σου πει: μπράβο παιδιά μου, σας στεφανώνει η Εκκλησία γιατί μείνατε αγνοί και καθαροί στο χώρο της σοφροσύνης. Αυτό το πράγμα είναι παροδία. Πάμε να βάλουν τα στεφάνια, αλλά είναι παροδία. Είναι σαν να πάρουν κάποιον κουτσό απ' έξω για να γελάσει ο κόσμος, όχι τίποτε άλλο, και να τον στεφανώσουν ως μαραθωνοδρόμο. Μα πώς? Τότε όλο το στάδιο θα καρφάσει και θα γελάσει. Έτσι και εδώ πέρα ο ουράνιος κόσμος γελά, αν γελά. Κλαίει, οδύρεται ότι στεφανώνονται δύο άνθρωποι, παροδία. Στεφανώνονται δύο άνθρωποι που δεν τους άξιζαν οι στέφανοι. Γιατί? Ούτε τουλάχιστον να πάνε εξομολογηθούν, ούτε αυτό. Ακούσατε? Ούτε αυτό. Ναι, ό,τι έκαναν, αλλά να εξομολογηθούν, ούτε αυτό. Πώς θέλετε λοιπόν να είναι ευλογημένος ο γάμος? Ο Θεός λέει, εγώ θα ευλογώ, λέει για τους ιερείς στην Παλαιά Διαθήκη, είναι στο Δευτερονόμιο. Εσείς θα λέτε, λέγει, έναν τύπο ευλογία και εγώ θα ευλογώ. Λοιπόν, και η ιερολογία του γάμου είναι ένας τύπος. Ο ιερέας λέει αυτά, αλλά ποιος θα ευλογήσει πίσω από τον ιερέα? Θα ευλογήσει ο Θεός. Αν όμως δεν υπάρχει αυτό, τότε. Λοιπόν, αγαπητοί μου, καταλαβαίνετε εδώ τι γίνεται. Ακόμη, κάτι που λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, και να μην είναι, λέει, κατ' επιθυμία. Και μη κατ' επιθυμία. Θα πει κατ' επιθυμία. Δεν ρωτάω τον Επίσκοπο, δεν ρωτάω την Εκκλησία, δεν ρωτάω τον Θεό. Μου αρέσει, την παίρνω. Και αν δεν τη δίνουν οι γονείς, την κλέβω. Την κοπέλα. Πολύ ωραία. Αυτός ο γάμος λέγεται κατ' επιθυμία. Δεν θα ήθελα να πω να μη συμπαθείς το πρόσωπο που θα παντρευτείς. Άπαγε. Δεν μπορείς να πάρεις. Σας το είπα προηγουμένως. Από το τσουβάλι θα βγάλω τον ένα, από το τσουβάλι τον άλλο και τους παντρέψουμε. Όχι. Θα διαιρώ στον άλλον. Αν δεν αισθάνεται η καρδιά τίποτα μέσα, πώς θα γίνει ένας τέτοιος γάμος? Αλλά να μην είναι κατ' επιθυμία. Να μην είναι δηλαδή γιατί μέσα σου ένιωσες έλξη, αλλά δεν βλέπεις τίποτα άλλο στο πρόσωπο του αλλού. Αυτό το κατ' επιθυμία έχει μια τρομερή ιστορία, ένα ιστορικό προηγούμενο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ακούστε το. Είναι στο βιβλίο το Δίτ. Όταν ο Τοβίας, ο γιος του Τοβίτ, επήγε σε μια μακρινή, πολύ μακρινή χώρα, στους ράβους της Μηδίας, να πάρει ένα κάτι δανεικά χρήματα που είχε δώσει ο πατέρας, εκεί βρήκε, συνοδεύεται βεβαίως από τον Αρχάγγελο Ραφαήλ, αλλά το αγνοούσε αυτό, πήγε σε κάποιο σπίτι που ήταν και συγγενικό, δηλαδή βρέθηκαν πατριώτες, ξέρω, κάπως έτσι. Αυτό το σπίτι είχε μια κόρη, τη Σάρα. Η Σάρα είχε το εξής ατύχημα. Την πρώτη βραδιά που παντρεύτηκε, πριν ακόμη καλογνωριστούν οι δυο τους, πέθανε ο σύζυγός της. Το βρήκε, το βρήκαν πεθαμένο. Πήρε δεύτερον άνδρα. Συνέβη το ίδιο. Λέγει εκεί η ιστορία ότι 7 άνδρες πέθαναν, ο ένας μετά τον άλλον,
Και τελικά αυτή έμενε ανύπαρκτη, δηλαδή χωρίς άνδρα. Την πρώτη βραδιά του γάμου επέθαναν όλοι. Όταν πήγε εκεί ο Τοβίας, του λέει ο άγγελος, κοίταξε, αφού είχαν κάποιο ψάρι βρει στο Τίγρη ποταμό, είναι μια εκεί μακρά ιστορία, γι' αυτό σας είπα να διαβάζετε την Παλαιά Διαθήκη και θα μάθετε πολλά πράγματα. Του είπε θα κάνεις το και το. Του είπε ο αρχάγγελος. Το σπουδαίο όμως ξέρετε που ήταν. Ήταν ότι όταν κλείστηκαν στο δωμάτιό του στον ηφικό, ο Τοβίας και η Σάρα, ο Τοβίας που ήξερε την ιστορία και ήταν και ψευής νέος, λέει στη Σάρα, αδελφή, έλα να προσευχηθούμε. Έλα να προσευχηθούμε. Και λέει εκεί στην προσευχή του ο Τοβίας, Κύριε, παίρνω τούτη την αδελφή μου για σύζυγο, γιατί εσύ είπες οι άνθρωποι να παντρεύονται, αλλά δεν την παίρνω κατ' επιθυμία, αλλά γιατί αυτόν το θέλημά σου και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε και ζητάει από το Θεό να συγκαταγυράσει, λέγει, να γεράσει μαζί με τη Σάρα σε βαθιά γεράματα. Και όταν τελείωσε την προσευχή, λέγει η Σάρα, αμήν. Δηλαδή, έτσι να γίνουν. Έπεσαν και κοιμήθηκαν και το πριν ξημερώσει, είχε πάει ο πατέρας της και έσκαψε τον 8ο λάκο για να θάψει και αυτόν. Πάει και σήκωσαν λίγο τα παραπετάσματα, δεν υπήρχαν πόρτες αλλά παραπετάσματα, είδαν ότι ανέπνεαν και δεν είχαν πεθάνει ή δεν είχε πεθάνει αυτός. Και τότε έζησαν και γέρασαν και λοιπά. Πού ήταν όλη η ιστορία? Ήταν κάποιος δαίμον, ο Ασμωδαίος όπως λέγεται, ο οποίος ήταν ο δαίμον της επιθυμίας. Όταν λοιπόν βλέπει κανείς το γάμο σαν επιθυμία και όχι σαν μυστήριο του Θεού, τότε βέβαια δεν πεθαίνει όπως τότε. Και πεθαίνουν και άνθρωποι και σήμερα. Και σήμερα βλέπετε νέοι άνθρωποι, οι γυναίκες, οι άνδρες πεθαίνουν νέοι μες στο γάμο. Αλλά κυρίως δεν μπορεί να ευωδώσει αυτός ο γάμος. Δεν θεμελιώθηκε σωστά. Συνεπώς πρέπει να ιερολογούμε το γάμο μας. Πρέπει, γι' αυτό και ιερολογείται από την Εκκλησία, και πρέπει να νιώθουμε εκείνα τα οποία η Εκκλησία μας προσφέρει. Με άλλα λόγια, τύρο γάμος, επανάληψη της ευλογίας του Θεού που ευλόγησε τους πρωτοπλάστες. Τι είπε εκεί? Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Και λέγει στη συνέχεια, είναι στο πρώτο κεφάλαιο στίχος 28, και ευλόγησε αυτούς ο Θεός. Τους ευλόγησε ο Θεός. Πώς θα μπορούσαν λοιπόν να έχουν προκοπή αν δεν τους ευλογούσε ο Θεός? Όσο για την τεκνογωνία, το λέει αυτό στον τρίτο στίχο, θα το δούμε λίγο, αλλά οι ευχές λένε και την καλλιτεχνία, όχι μόνο για τεκνογωνία αλλά και για την καλλιτεχνία. Δεν είναι παρά τα καλοφτιαγμένα παιδιά, είναι τα γερά παιδιά, είναι τα σωστά παιδιά. Να μην σου βγει το παιδί με δύο κεφάλια, να μην σου βγει το παιδί και να είναι άρρωστο και δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό λέγεται καλλιτεχνία. Το γερό, το σωστό παιδί. Όπως άκουσα κάποτε εδώ στη Θεσσαλία και μου έκανε πολύ εντύπωση, το παιδί που θα γεννηθεί, ακούστε, να έχει, ίσως να το λέτε κι εσείς, να έχει τα σημάδια του. Ναι, αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Να είναι σωστός άνθρωπος.